Αυτό το οποίο γίνεται τώρα από τον κύριο Σαμαρά είναι πρωτοφανές και υποβαθμίζει και εκμηδενίζει, θα έλεγα, το ρόλο της Βουλής. Λυπάμαι επίσης να πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αποφεύγει και αποφεύγει συστηματικά τη Βουλή. Σήμερα αρκεί ένας ισχυρός επιχειρηματίας, ένας μεγαλοεκδότης, καμιά φορά και μέτριος εκδότης, ένας εφοπλιστής, ένας φίλος του Πρωθυπουργού, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να κυρωθεί ένας νόμος, να κυρωθεί ένα πρόστιμο. Έτσι δεν είναι? Να πάω στο εισαγγελέα, θα μου πείτε. Θα μου πείτε να πάω στο εισαγγελέα. Λοιπόν, έτσι φτάσαμε, κύριε Σταμάτη, στην χρεοκοπία. Πηγαίνετε στο εισαγγελέα. Λοιπόν, τα ονόματα όλα θα τα αποκαλύψει εδώ μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε το απόφαση επιτέλους. Κάντε υπομονή. Βαριά κατηγορία ή μια βαριά συκοφαντία. Και είναι στο χέρι του να αποδείξει στη Βουλή εάν είναι το πρώτο και όχι το δεύτερο. Και αυτό μία μέθοδος μόνο υπάρχει για να γίνει. Ονοματεπώνυμο, κύριε Δραγασάκη. Με ονοματεπώνυμα μιλούν οι έντιμοι πολιτικοί, γιατί αλλιώς όχι άδικα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν αλλιώς. Και οφείλω να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά ο καθένας σχηματίζει μια προσωπική εικόνα και εκτίμηση για τον κάθε βουλευτή. Σήμερα εσείς μας απογοητεύσατε. Εάν υπάρξει επιμονή για ονόματα, κύριε Σταμάτη, ίσως και αυτό να το δούμε. Δεν είμαι έτοιμος. Βεβαίως, εδώ. Το πότε θα το καθορίσω εγώ. Δεύτερο. Μέχρι τότε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω, επειδή είχε ένα φιλικό τόνο η παρέμβαση του κυρίου Σταμάτη, να κάνω κι εγώ μια φιλική πρόταση. Κύριε Σταμάτη, αν θέλετε, ελέξτε όλη τη σειρά των τροπολογιών που πέρασαν και ήρθαν εδώ και ψηφίστηκαν με ευθύνη του κυρίου Μπαλτάκου. Και μετά ξανασυζητάμε. Ο πολιτικός λόγος οφείλει να είναι ευθύς, καθαρός και ευθύς. Εσείς απευθύνατε βαρύτατη ύβρη, συκοφαντία για μας, και οφείλετε να αποδείξετε ότι δεν είναι. Εσείς έχετε το βάρος απόδειξης, όχι εμείς. Αντί λοιπόν να γελάτε, οφείλετε να σκεφτείτε το τελευταίο που σας είπα.